Καλημέρα. Αρχίζει η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και, άλλων, και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό. Με θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνέχιση της συζήτησης επί των διαδικαστικών θεμάτων και ζητημάτων και του καταλόγου των εγγράφων και μαρτύρων. Να μιλήσω λίγο για μερικές αντικαταστάσεις που έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Αντικαθιστούν τον κύριο Κέλλο ο κύριος Βλαχάκος, τον κύριο Κούβελα ο κύριος Λαζαρίδης και τον κύριο Νικολακόπουλο ο κύριος Κρητικός. Και πρόεδρε, εννοείται αναπληρώσεις ή αντικαταστάσεις. Δεν τελείωσα, περιμένετε λίγο. Ναι, για να ξέρουμε τη σύνθεση της Επιτροπής. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Να τελειώσω, παρακαλώ. Λοιπόν. Από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα αντικαθιστά ο κύριος Χριστίδης τον κύριο Δουδονή. Αναπληρώσεις έχουμε. Τον κύριο από τη Νίκη, ο κύριος Οικονομόπουλος θα αντικατασταθεί για σήμερα, θα αναπληρώσει ο κύριος Δελβερούδης. Και από το ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σαρακιώτη, ο κύριος Παϊλιού. Αυτές είναι οι σημερινές αλλαγές. Κύριε Πρόεδρε, μας διευκρινίζετε, παρακαλώ. Θα ζητάτε το λόγο. Ναι, μην εκνευρίζεστε. Παρακαλώ θα ζητάτε να το λόγο και με σεβασμό στο Προεδρείο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Με σεβασμό, μη χειρονομείτε. Λοιπόν, σας βλέπει όλος ο κόσμος. Μη χειρονομείτε. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ακούστε να δείτε. Απλώς διευκρινίστε μας αν έχουν δεν έχω ολοκληρώσει. Δεν σας δίνω το λόγο. Κλείστε το μικρόφωνο. Αν έχουν γίνει μόνιμες αντικαταστάσεις ή απλώς αναπληρώσεις. Διότι η σύνθεση της Επιτροπής έχει σημασία. Αφήστε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία. Σας παρακαλώ, ξεκινήσαμε. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν σας έχω δώσει το λόγο. Δεν σας έχω δώσει γιατί το λόγο. Γιατί είστε τόσο εκνευρισμένος. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ζητώ το λόγο σε σχέση έχει με αυτό. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Πλεύρης. Δεν έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Το έτσι μπράβο. Παρακαλώ. Το έτσι, μπράβο, παρακαλώ, το κυρία Κωνσταντοπούλου. Χάνετε το μέτρο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό. Δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Πλεύρη. Επιτρέπετε αυτές τις εκφράσεις. Όχι, δεν επιτρέπετε. Κύριε Πλεύρη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, θέλω να θέσω ένα θέμα που αν δεν επιληθεί αυτό το θέμα... Έχω ζητήσει και εγώ το λόγο. Που αν δεν επιληθεί αυτό το θέμα δεν μπορεί να συνεχίσει να συνεδριάζει η Επιτροπή μας κατά την εκτίμηση της πλειοψηφίας. Σύμφωνα με το άρθρο 145 του κανονισμού της Βουλής, οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και οι εξουσίες ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 και 147 του κανονισμού της Βουλής και των άρθρων του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Κατά το άρθρο 14 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας τίθενται θέματα αποκλεισμού ατόμων από το να εκτελούν ανακριτικά καθήκοντα, άρα και να είναι μέλη της Επιτροπής. Μεταξύ αυτών των κολλημάτων είναι και η περίπτωση της παραγράφου 2Γ, που ρητός ορίζει ότι δεν μπορεί να ασκεί ανακριτικά καθήκοντα όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντας την κατηγορία στην ίδια υπόθεση. Επ' αυτού οφείλω να πω ότι έχει απασχολήσει προηγούμενη προκαταρκτική επιτροπή, αλλά οι διατάξεις που εφαρμόζονται ως προς τον κώδικα ποινικής οικονομίας είναι οι αυτές και μάλιστα είχε τεθεί θέμα στην προκαταρκτική επιτροπή για την Οβάρτης που είχαν ψηφίσει υπέρ μάλιστα και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τότε για δική μου εξαίρεση με την ίδια ακριβώς διάταξη ότι ήμουνα συνήγορος υπεράσπισης στην ίδια υπόθεση. Και τελικά απορρίφθηκε το θέμα εξαίρεσης, δεχόμενοι ότι υπάρχει αυτό το κόλλημα, αλλά δεν είχα υπάρξει συνήγορος στην ίδια υπόθεση. Δηλαδή, η Επιτροπή είχε αποδεχθεί ότι συνιστά κόλλημα το να είσαι δικηγόρος στην ίδια υπόθεση, αλλά σε μένα δεν συνέτρεχε γιατί δεν ήμουνα στην ίδια υπόθεση, αλλά σε άσχετη υπόθεση. Κατά τις δηλώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Προέδρου της Πλεύσης, ασκεί το δικαίωμα της υπεράσπισης ως συνήγορος για την υποστήριξη κατηγορίας σε συγγενείς θυμάτων. Ως εκ τούτου υπάρχει ένας προβληματισμός εάν τίθεται αυτό το κόλλημα, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, διότι για την εγκυρότητα της Επιτροπής, το πόρισμα το οποίο θα βγει να μην δημιουργεί θέματα και τυχόν ακυρωτήτων όπου χρησιμοποιηθεί, και επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο θέμα, θα πρότεινα
να τεθεί ερώτημα στο Επιστημονικό Συμβούλιο επ' αυτού του θέματος, να τοποθετηθεί το Επιστημονικό Συμβούλιο και μόλις έχουμε τη γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, που προφανώς δεν θα μας δεσμεύει, αλλά θα μας δίνει απαντήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα, να μπορούμε να τοποθετηθούμε για να δούμε αν η συγκεκριμένη σύνθεση της Επιτροπής δεν παράγει θέματα αντίθεσης με τον κανονισμό της Βουλής και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Και επειδή δεν το θέτουμε ως θέμα να πάρουμε σήμερα απόφαση, ακριβώς γιατί είναι ιδιαίτερο νομικό θέμα, ζητώ από τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν. Η πρόταση της πλειοψηφίας είναι να αποστείλουμε ερώτημα στο Επιστημονικό Συμβούλιο με το εξής περιεχόμενο, επειδή στη συγκεκριμένη υπόθεση Εξεταστική Επιτροπή κυρίαρχο κομμάτι είναι η διερεύνηση του δυστυχήματος των Ντεμπών, που μπορεί να μην αποδίδουμε ποινικές ευθύνες, αλλά διερευνούμε αυτό το θέμα σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας. Δηλαδή, θα έρθουν εδώ πέρα να εξεταστούν άτομα και άτομα τα οποία ενδεχομένως έχουν λάβει και ιδιότητα υπόπτου και θα θελήσουν να απαντήσουν σε ερώτηση και να μην κάνουν χρήση. Οπότε, τίθεται κρίσιμο το θέμα εάν μπορεί δικηγόρος ο οποίος είναι συγχρόνος συνήγορος κατηγορουμένου ή υπερασπίσεως της κατηγορίας και παράλληλα είναι βουλευτής να μπορεί να είναι και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Και μόλις πάρουμε την απόφαση επ' αυτού του ερωτήματος να συνεδριάσουμε προκειμένου να αποφανθούμε για τη σύνθεση. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο ή είστε απασχολημένος? Όχι, δεν μπορείτε να τον έχετε. Δεν μπορώ να έχω το λόγο. Το ερώτημα, κύριε Πλεύρη, θα πρέπει να αποσταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής, όχι στο Επιστημονικό του Συμβουλίο. Έχετε συνεννοηθεί να κάνετε αυτή τη διαδικασία χωρίς να μου δώσετε το λόγο? Δεν έχετε το λόγο. Σας έχω ζητήσει το λόγο, γιατί έχει ένα θέμα. Το λόγο που τον με έχει ο κύριος Κόκαλης. Κύριε Κόκαλη, παρακαλώ. Ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Σας παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Καταλάβαμε ότι φοβάστε την Εξεταστική Επιτροπή. Παρακαλώ, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Σας ζήτησα το λόγο πρώτη. Δεν έχετε το λόγο. Σας ζήτησα το λόγο πρώτη. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σταματήστε. Κύριε Μαργόπουλε, θα έπρεπε να έχετε ήδη δηλώσει αποχή. Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο. Κύριο Κόκαλη, ω εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Πράγματι, από το συνδυασμό αυτών των διατάξεων προκύπτει και τη ποινική οικονομία και του κανονισμού τη Βουλή, προκύπτει αυτό το κόλλημα. Θεωρητικά, το ενδεχόμενο. Πριν όμω απαντήσουμε και αποφασίσουμε για το θέμα που έθεσε ο κύριο Πλεύρη, για να αποστελεί ή όχι, θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής για το οποίο τίθεται το συγκεκριμένο κόλλημα. Η κυρία Αποστολάκη, θα βάλω 5 λεπτά χρόνο. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Κόκαλη, απλά για κάποιο λόγο δεν μπήκε ο χρόνος. Θα βάλω 5 λεπτά για τον κάθε εισηγητή. Κυρία Αποστολάκη. Δεν έχω κι εγώ αντίρρηση να τοποθετηθώ αφού ακούσουμε την άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα, το ΚΚΕ. Το ζήτημα είναι ότι εμείς συμφωνούμε να σταλεί η επιστολή στο Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Βέβαια, αυτή η επιστολή και η εκτίμηση του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική. Άρα την απόφαση θα την πάρουμε εμείς. Από αυτήν την άποψη, για να τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα σε επόμενη συνεδρία, το ζήτημα αυτό βεβαίως και η κυρία Κωνσταντοπούλου θα έχει τον αντίλογο λογικά σε αυτή την πρόταση. Παρ' όλα αυτά, μια γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή μας και θα μπορούσε να είναι ενδεχόμενος και χρήσιμη. Ο κύριος Σαράκης. Ναι, θα ήθελα ως ελληνική λύση να ακούσουμε την πρόταση, φυσικά, μάλλον την άποψη της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Σε κάθε περίπτωση, για μας σαν ελληνική λύση, ζητάμε να γίνει σε βάθος διερεύνηση του δυστυχήματος και τα αίτια τα οποία έχουν οδηγήσει στο να μην υπάρχει σιδηρόδρομος στην πατρίδα μας. Γι' αυτό και ακριβώς έχουμε έρθει έτοιμοι να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις για μάρτυρες, γιατί εμείς ήρθαμε εδώ για να βρούμε ποιοι ευθύνονται, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές στην πατρίδα μας.
και φυσικά για το ατύχημα των Τεμπών. Αλλά να ακούσουμε όμως την κυρία Κωνσταντοπούλου, διότι το θέμα την αφορά και πρέπει να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ τον κύριο Σαράκη. Ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Πρόεδρε, και εμείς θα περιμένουμε να τοποθετηθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου, να ακούσουμε την άποψή της, επειδή αφορά προσωπικά την ίδια το θέμα βασικά. Δεν αντιλέγουμε στον ασταλή επιστολή, όμως επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι παρούσα, θα θέλαμε να το ακούσουμε την απέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Οικονομόπουλος. Ναι, το ίδιο ισχύει και για εμάς, κύριε Πρόεδρε. Να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι πολύ έμπειρη ως έχουσα διατελέσει πρόεδρος της Βουλής και νομίζω ότι η ίδια μπορεί να μας λύσει πολύ καλά το θέμα σε συνδυασμό με την επιστολή που θα στείλουμε για να έχουμε και τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ζήτησα το λόγο στην έναρξη της διαδικασίας για να πω τα εξής. Από την διαδικασία που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής την προηγούμενη Παρασκευή έχουν προκύψει κολλήματα και κατά την άποψή μου σύγκρουση καθηκόντων στα πρόσωπα και του Προέδρου και της Αντιπροέδρου αλλά και των περισσότερων μελών της Επιτροπής που προέρχονται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα πήρατε το λόγο και εσείς και η κυρία Αντιπρόεδρος και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Τσαυδαρίδης υπερασπιζόμενοι τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Μητσοτάκη παίρνοντας θέση για την υπόθεση, γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με το ότι έχετε σαφείς δεσμούς με την κυβέρνηση και με τα πρόσωπα τα οποία ενέχονται στην υπόθεση των Τεμπών και στο έγκλημα των Τεμπών, δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες μεροληψίας στα πρόσωπά σας. Κύριε Μαρκόπουλε, εσείς καθόσασταν δίπλα στον κύριο Καραμανλή, όταν άρχισε να απευθύνει τη φράση «Δεν ντρέπεστε» στο βουλευτή του Πασόκ Δουδονή, επειδή είπε κάτι το οποίο τον ενόχλησε. Και υποστηρίζατε και με την παρουσία σας και με την στάση σας αυτή τη στάση του κυρίου Καραμανλή, ενώ ελεγχόταν η υπόθεση και το αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή, δηλαδή Επιτροπή Διερεύνησης Ποινικών Ευθυνών, αυτή την οποία απορρίψατε με κομματική γραμμή. Μάλιστα, ο κύριος Πλεύρης ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στη διαδικασία αυτή της κομματικής γραμμής να μην διερευνηθούν ποινικές ευθύνες. Σε σχέση με τον κύριο Πλεύρη, κατά την άποψή μου, είναι αυτονόητο ότι έχει κόλλημα συμμετοχή στην υπόθεση, διότι είναι ουσιώδης μάρτυρας της υποθέσεως. Το είπε ο ίδιος άλλωστε και στην τοποθέτησή του στη Βουλή. Μετέβη στον τόπο του εγκλήματος και του δυστυχήματος, ακριβώς δεν ξέρω τι σας προκαλεί τη θυμηδία, εγώ δεν το βρίσκω αστείο, κύριε Μαρκόπουλε. Μετέβη λοιπόν στον τόπο του εγκλήματος και του δυστυχήματος ακριβώς τις πρώτες ώρες. Είδε με τα μάτια του και πήρε πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα κατά την άποψή μου υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι έχει ήδη εκφραστεί σοβαρή μεροληψία και από την πλευρά σας κύριε Μαρκόπουλε και από την κυρία Παπακώστα και από τον κύριο Τσαυδαρίδη και από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος έχει και την ιδιότητα βεβαίως του ουσιώδους μάρτυρος, και από τους περισσότερους βουλευτές οι οποίοι συμμετέχουν στην Εξεταστική Επιτροπή πήραν το λόγο στη διάρκεια της συζήτησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και εκφράστηκαν ουσιαστικά υποστηρίζοντας και υποθάλποντας και τον κύριο Καραμανλή και τους λοιπούς υπουργούς οι οποίοι ήταν ελεγχόμενοι. Τώρα, σε σχέση με αυτό που ετέθη προφορικά από τον κύριο Πλεύρη, είναι προφανές ότι αυτό είναι ένας αντιπερισπασμός σας. Ακριβώς διότι το είπα στην Ολομέλεια της Βουλής ότι έχετε σαφή σύγκρουση συμφερόντων και προκαλεί σαφή υπόνοια μεροληψία στη στάση σας, αλλά και επειδή έχετε αντιληφθεί ότι λόγω και της εμπειρίας μου και της στάσης μου πρόκειται να είμαι ανυποχώρητη, και το είπα στον κύριο Βορύδη εξάλλου, του το είπα ξεκάθαρα στη Βουλή, το άκουσε όλος ο κόσμος. Θα φροντίσω προσωπικά η υπόθεση όχι απλώς να μην κλείσει, αλλά να ανοίγει κάθε μέρα και περισσότερο. Επειδή λοιπόν
γνωρίζετε ότι η παρουσία μου στην Επιτροπή αυτό ακριβώς θα εγγυηθεί και επειδή προφανώς θορυβήθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Καραμανλής και συνολικά η κυβέρνηση, προσπαθείτε να επινοήσετε κάποιο λόγο πώς θα με εξαιρέσετε από αυτήν την σύνθεση. Κατά την άποψή μου λοιπόν, πρώτον, τίθεται σαφές ζήτημα συγκρότησης της Επιτροπής λόγω της συμμετοχής προσώπων που η στάση τους προκαλεί υπόνοια μεροληψίας και αυτό θέλω και το ζητώ εφόσον θέτετε και εσείς ζητήματα συμβουλής από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, βεβαίως το θέτω και εγώ. Φυσικά γνωρίζω ότι ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Στασούλας, έτσι τουλάχιστον μου έχει πει, δεν μου έχει επιδείξει τη σχετική γνωμοδότηση. Έχει σε προηγούμενο χρόνο φροντίσει να πάρει γνωμοδότηση, έτσι μου είπε, από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Αναδύρω, σας δίνω, έτσι. Θέλετε να τοποθετηθώ σε αυτά που τέθηκαν ή όχι? Είναι απεριόριστος ο χρόνος. Σας δίνω άλλα δύο λεπτά. Οι άλλοι συνάδελφοι σε ένα λεπτό τοποθετήθηκαν. Σας δίνω άλλα δύο λεπτά. Οι άλλοι συνάδελφοι, κυρία Ράπτη, νομίζω ότι θα πρέπει να αυτοπεριοριστείτε ιδίως εν όψη αυτών που είπατε στην Ολομέλεια. Με συγχωρείτε και σας ξέχασα. Σας δίνω άλλα κάνατε... τρία λεπτά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Καλά κάνατε και μου θυμήσατε την παρουσία σας. Και η κυρία Ράπτη, λοιπόν, η οποία λέει δεν θα μας κάνετε μειωτικά για τους συναδέλφους σας. Καταλαβαίνω ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για εσάς. Ποιο αποτελεί πρόβλημα? Να μην μιλάτε μειωτικά για τους συναδέλφους σας. Δεν θα σας επιτρέψω, κύριε, να μιλάτε μειωτικά και να προβαίνετε σε χαρακτηρισμούς. Αφήστε το bullying. Τις ηρωνίες, αφήστε τις ηρωνίες έξω από την αίθουσα. Παρακαλώ, αφήστε το bullying και τις χειρονομίες. Bullying κάνετε εσείς τους συναδέλφους σας. Αφήστε το bullying και τις χειρονομίες. Δεν θα αναφέρεστε με μειωτικό μετά και ηρωνικό τρόπο για τους συναδέλφους σας. Μετά θα έρχεστε να μου πείτε ότι η γιαγιά μου ήταν καθηγήτρια του πατέρα σας, όπως κάνατε πριν. Σας παρακαλώ εγώ. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε το bullying. Έχετε άλλα δύο λεπτά, 2 και 15. Όχι, δεν έχω άλλα δύο, έχω έχετε συνολικά τον χρόνο. Εγώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Να δείξετε, να επιδείξετε το σεβασμό. Εσείς πού έχω νομίζετε? Έχω όσα μου επιτρέπετε εσείς. Σας σέβεστε όπως σας σεβόμαστε, έτσι, παρακαλώ. Δεν με σέβεστε καθόλου, αλλά εγώ σέβομαι τον εαυτό μου. Είναι κρίμα. Θα σταματήσετε ή θέλετε να συνεχίσετε? Ο χρόνος σας μετράει, παρακαλώ, σας ακούμε. Σας ακούμε. Μόλις σταματήσετε θα τοποθετηθώ, κύριε Μαρκόπουλε. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνετε, και λυπάμαι ιδίως για τις κυρίες που είναι παρούσες, αυτό το οποίο κάνετε είναι εσείς το συστηματικό bullying το οποίο κάνετε όλο αυτό το διάστημα. Παρακαλώ. Όλο αυτό το διάστημα δεν το κάνατε σε κανέναν άλλο βουλευτή και δεν έχετε διανοηθεί να το κάνετε σε κανέναν άνδρα βουλευτή και σε κανέναν άλλο αρχηγό κόμματος. Το κάνετε σε μένα. Αυτό χαρακτηρίζει εσάς και όχι εμένα. Δεύτερον, σε σχέση με το θέμα που θέσατε, η Επιτροπή μας είναι εξεταστική των πραγμάτων και έχει να κάνει με τη διερεύνηση των αιτιών που αφορούν το έγκλημα των Τεμπών. Ολόκληρη την υπόθεση δηλαδή των Τεμπών. Η δική μου ιδιότητα ως συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας τριών οικογενειών που έχουν δηλώσει την παράστασή τους στον ανακριτή. Πρόκειται για την οικογένεια του Ντένις Ρούτσι, η οποία είναι μάλιστα η πρώτη από τις πρώτες που δήλωσαν παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Η οικογένεια της 19χρονης Μάρθης και η οικογένεια της 35χρονης Έλενας. Η δική μου λοιπόν παρουσία δίπλα τους αφιλοκερδός δεν προκαλεί κανενός είδους κόλλημα στην παρουσία μου στην Επιτροπή αυτή η οποία διερευνά τα ίδια πράγματα. Ουδεμία σύγκρουση λοιπόν καθηκόντων υπάρχει, ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων και βεβαίως εγώ θα θέσω το ζήτημα στις οικογένειες διότι είμαι σε επικοινωνία με τις οικογένειες των θυμάτων. Ούτως ή άλλως, θα θέσω το ζήτημα αυτό που βάζεται στις οικογένειες, ότι δηλαδή η συμπαράσταση στις οικογένειες αφιλοκερδός συνιστά για σας λόγο εξοβελισμού βουλευτή από την Επιτροπή που ερευνά αυτά ακριβώς που και οι οικογένειες θέλουν να διερευνηθούν. Κατά την γνώμη μου και κατά την θέση μου, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα προσπαθείτε απεγνωσμένα
είναι να δημιουργήσετε εκείνες τις συνθήκες. Σας ακούσαμε, που θα κύριε Κωνσταντοπούλου. Δεν ολοκλήρωσα. Δεν πειράζει, ο χρόνος έχει παρελθεί. Δεν ολοκλήρωσα. Και, ακούστε, κύριε Μαρκόπουλε, με τραμπουκισμούς. Ακούστε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Εκτίθεστε. Τους κανόνες δεν τους βάζετε μονομερώς. Ετέθη ένα θέμα. Ετέθη ένα θέμα. Οργανωμένα. Να μην ξέρετε τον κανονισμό. Το λέτε ότι δεν ξέρω τον κανονισμό. Εσείς ως πρόεδρος της Βουλής αφήνατε την κατάσταση ανεξέλεγκτη. Πρόεδρος της Βουλής δεν αφαίρεσα τον λόγο από κανέναν, κύριε Μαρκόπουλε. Θα σας πληροφορήσουν όλοι οι υπάλληλοι της Βουλής. Ο κύριος Πλεύρης, ο συγγητής, και με τον κύριο Σαββαρή. Δεν μπορείτε ούτε να αυτοσυγκρατηθείτε στο να μην δείξετε ότι έχετε στήσει τη διαδικασία. Για 8 λεπτά. Όχι, δεν ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου. Δεν ολοκλήρωσα την τοποθέτησή μου και οι υπόλοιποι συνάδελφοι επιφυλάχθηκαν για να με ακούσουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες στην αίθουσα. Δεν τους βάζετε μονομερώς τους κανόνες, κύριε Μαρκόπουλε. Πλεύρης, επειδή παρακαλώ. Τα συζητήσατε, κάνατε προσυγκέντρωση Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έχετε ξανά το χρόνο να τοποθετηθείτε. Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχουν 57 νεκροί, δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε με 57 νεκρούς να παίζετε τέτοια παιχνίδια. Είναι άλλο οι Νοβάρτης και οι παρακολουθήσεις. Εδώ υπάρχουν νεκροί. Δεν είναι Νοβάρτης και παρακολουθήσεις. Δεν είναι Νοβάρτης και παρακολουθήσεις να τα κουκουλώσετε, κύριε Μαρκόπουλε. Ο κύριος Πλεύρης δεν έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Πλεύρης έχει το λόγο όποτε θέλει και εγώ δεν έχω το λόγο. Κύριε Πλεύρη, παρακαλώ. Σε κυρία Κωνσταντοπούλη, πρώτα απ' όλα, ως προς το κομμάτι της μεροληψίας. Είναι σαφές. Μην διακόπτεται, κυρία Κωνσταντοπούλου, σεβαστείτε. Εγώ θέλω 2 λεπτά δείξτε το πολύ. Δείξτε επιτέλους σεβασμό. 2 λεπτά το πολύ. Ως προς το κομμάτι της μεροληψίας που έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί μια διάταξη να είναι κόντρα στις ίδιες διατάξεις που υπάρχουν. Οι βουλευτές ψηφίζουν και τοποθετούνται στην ολομέλεια. Οπότε εκ των πραγμάτων, αν υπάρχει αρχή μεροληψίας, υπάρχει για όλους μας εδώ πέρα. Γιατί η μεροληψία δεν είναι ούτε προς το θετικό ούτε προς το αρνητικό, είναι να υπάρχει σχηματισμένη άποψη. Άρα, θεωρητικά όσοι τοποθετήθηκαν στην ολομέλεια, αν ίσχυε αυτό που λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα υπήρχε θέμα μεροληψίας. Δεν μπορεί λοιπόν να ζητά να μην εφαρμόζεται ο κανονισμός που ζητά από τους βουλευτές να ψηφίζουν. Και ενώ τους ζητάει να ψηφίσουν και να τοποθετούνται, παράλληλα να πούμε ότι έχουν μεροληψία. Αυτά τα θέματα έχουν λυθεί σε όλες τις προηγούμενες εξεταστικές και προκαταρκτικές επιτροπές. Το θέμα που αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, και ήμουν πολύ προσεκτικός, γιατί εγώ ζήτησα γνωμοδότηση από το Επιστημονική Επιτροπή, είναι αυτό ακριβώς το οποίο έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ότι για την ίδια υπόθεση που διερευνάτε Εξεταστική Επιτροπή, είναι συνηγόρος που υποστηρίξεως της κατηγορίας. Φαντάζομαι θα ήταν αυτονόητο εδώ μέσα ότι δεν θα μπορούσε στην Εξεταστική Επιτροπή να ήταν ούτε άτομα τα οποία ελέγχονται για πολιτική ευθύνη, ούτε ενδεχομένως συγγενείς ατόμων που θα τύχαινε να ήταν βουλευτές και θα εξαρτώνταν ή θα ήταν δηλαδή κατηγορούμενοι ή υποστηρίζονται στην κατηγορία. Υπό αυτήν την έννοια, γιατί εγώ δεν το θέτω γενικώς και αορίστως στο σκέλος της μεροληψίας και αν κάποιος έχει εκφράσει μια θέση, υπ' αυτήν την έννοια θα πρέπει το Επιστημονικό Συμβούλιο να μας απαντήσει συγκεκριμένα. Το άρθρο 145 που παραπέμπει στον κώδικα ποινικής οικονομίας, τι συμβαίνει στο άρθρο 14 που ρητός λέει ότι δεν μπορεί να ασκεί ανακριτικά καθήκοντα και άρα να είναι μέλος της Επιτροπής όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του υπερασπίζοντος την κατηγορία στην ίδια υπόθεση. Πράγμα που αποδέχεται και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μπορεί να μας πει το Επιστημονικό Συμβούλιο σε άλλες διατάξεις ότι δεν συντρέχει. Να περιμένουμε τη γνωμοδότηση. Όσον αφορά στο δικό μου, εξυπακούεται ότι αν τυχόν κριθούν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ότι πρέπει να είναι ουσιώδεις μάρτυρες και το αποφασίσει η Εξεταστική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και μέλη της Επιτροπής. Στη δική μου περίπτωση, ως Υπουργός Υγείας πήγα, δεν έχω γνώση για τις συνθήκες ούτε των σιδηροδρόμων ούτε του ατυχήματος. Η δική μου παρουσία έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπιζόταν εκείνη τη στιγμή η διάσταση της τραγωδίας αυτής να ανοίξουν τα νοσοκομεία και να μπορέσουν να πάνε οι ασθενείς στα νοσοκομεία και εν συνεχεία να γίνει δυστυχώς η ταυτοποίηση των νεκρών και να στηριχθούν οι οικογένειες. Αν ωστόσο τεθεί θέμα από τα κόμματα και αποφασιστεί με πλειοψηφία της Επιτροπής ότι πρέπει να είμαι μάρτυρας και ότι έχω να εισφέρω, εξυπακούεται όπως ισχύει και για όλους μας εδώ πέρα, ότι δεν θα μπορούν να είναι παράλληλα και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πλεύρη.
Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Τσαυδαρίδης και μετά να πάμε στους συζητητές για να τοποθετηθούν τώρα, μια και άκουσαν και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ζητώ συγγνώμη και την κυρία Πέρκα. Κυρία Πέρκα, ζητώ συγγνώμη λόγω της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ, κυρία Πέρκα. Ο συζητήτρια. Ακούγομαι. Μιλάμε για το. Ήμουν λίγο αφηρημένη. Μιλάμε για την προηγούμενη. Λοιπόν, θα συμφωνήσω ότι ήθελα να ακούσω την κυρία Κωνσταντοπούλου κι εγώ. Και βεβαίως θα συμφωνήσω ότι καλό είναι για την αρτιότητα της διαδικασίας να έχουμε και τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Κυρία Πέρκα, πάντως εγώ δεν ακούστηκα ολοκληρωμένα γιατί με διέκοψαν. Αυτό το έχετε λάβει υπόψη, έτσι. Ναι. Δεν έχω τοποθετηθεί ολοκληρωμένα. Ζητώ βέβαια το λόγο όταν κρίνει ο κύριος Πρόεδρος που όποτε αποφασίζει εκείνος παίρνουμε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού της Βουλής, οι βουλευτές οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία, ανιδιοτέλεια και αντικειμενικότητα. Σύμφωνα με τη Γενική Αρχή της Αμεροληψίας, τα μέλη συλλογικών οργάνων, όπως εν προκειμένου η Επιτροπή μας, οφείλουν να απέχουν από κάθε διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης, εφόσον είτε η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος των βουλευτών συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, είτε έχουν οι βουλευτές ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, ο βουλευτής οφείλει, τηρώντας το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, να μην συμμετέχει σε επιτροπές όταν η έκβαση των εργασιών τους δύναται να τους φέρει σε σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή σε σύγκρουση μεταξύ του καθήκοντος που υπηρετεί η Επιτροπή και των επαγγελματικών συμφερόντων του βουλευτή. Οφείλει λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις να απέχει από το οικείο συλλογικό όργανο της Βουλής. Άλλος, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εξαιρεθεί με απόφαση του ίδιου του συλλογικού οργάνου. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως μας δήλωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι δικηγόρος για την υποστήριξη της κατηγορίας σε 3 οικογένειες θυμάτων στα Τέμπη. Άρα έχει... Να ολοκληρώσω. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θέλει να τη διακόπτουνε, αλλά με κάθε ευκαιρία διακόπτει κάθε συνομιλητή. Λοιπόν, είναι προφανής λοιπόν η σύγκρουση των συμφερόντων της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι κατά την άποψη δικιά μου και εκφράζω προσωπική άποψη, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει την ερμηνεία να τη δώσει και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, να κρίνει δηλαδή αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ της ιδιότητας της δικηγόρου των οικογενειών των θυμάτων και του μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής, και από εκεί και πέρα μέχρι να αποφανθεί το Επιστημονικό Συμβούλιο νομίζω ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να προχωρήσει σε περαιτέρω εργασίες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να μην έχει νόμιμη συγκρότηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όχι, κύριε Ψηλάντη, δεν θα σας δώσω το λόγο. Το λόγο έχει. Θα κάνουμε έναν γύρο. Παρακαλώ, κύριε Ψηλάντη, δεν σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ πολύ. Διευκολύνετε με. Σας παρακαλώ, κύριε Ψηλάντη, διευκολύνετε τη. Σας παρακαλώ. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ. Κύριε Ψηλάντη, να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Εγγραφείτε στον κατάλογο μιλητών. Κύριε Ψηλάντη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διευκολύνετε με. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος, θα κάνουμε ένα κύκλο των εισηγητών και μετά θα περάσουμε στους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο κύριος Κόκαλης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ένα γενικό σχόλιο. Και δεν αναφέρομαι ονομαστικά σε κανένα και σε καμία, αλλά γίνεται ένα παιχνίδι εντυπώσεων ποιος στεναχωριέται περισσότερο για το δυστύχημα και ότι όλοι και όλες θέλουμε να λάψει η αλήθεια. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θεωρούμε ότι η πρώτη βασική συγκάλυψη έγινε την προηγούμενη Παρασκευή με την απόρριψη του αιτήματος της προανακριτικής, με την απλούστατη λογική ότι όποιος δεν έχει να φοβηθεί κάτι, γιατί δεν έπρεπε να ψηφίσει η κυβέρνηση και η πλειοψηφία τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής.
Όλοι όμως κρινόμαστε από τα έργα μας και όχι από τα λόγια μας. Σήμερα, αυτές τις μέρες, έχουμε την Εξεταστική Επιτροπή, η οποία διερευνά και τυχόν όσες προκύψουν ποινικές ευθύνες. Το αν θα υπάρξει συνέχεια, την οποία πολύ φοβούμαστε στην συγκάλυψη, θα φανεί τις επόμενες ημέρες από τους μάρτυρες που θα δεχτεί η πλειοψηφία, τους πρωταθέντες και από τα έγγραφα τα οποία θα ζητήσουμε ως αναφέρει το δικαίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, στο θέμα που έθεσε ο κύριος Πλεύρης. Επιφυλαχτήκαμε για να ακούσουμε το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν υποχρεωμένος να γνωρίζω εάν η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν συνήγορος. Αυτό ήθελα να ακούσω. Το αν είναι ή όχι αφιλοκερδός, η επιρροή δεν έχει σημασία. Βέβαια είναι τιμητικό, αλλά δεν ασκεί κάποια επιρροή στην ουσία της ένστασης. Γι' αυτό θα προτείνουμε να παραπευθεί και κατόπιν να αποφασίσουμε στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής προκειμένου να γνωμοδοτήσει, αλλά και κατόπιν αυτό που έθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου για τυχόν κόλλημα του κυρίου Πλεύρη. Ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη ότι πιθανόν αποδέχεται ως μάρτυρας. Αν με προτείνει, κανείς μάρτυρας. Ακόμα δεν φτάσαμε. Συνεπώς η Επιτροπή καταλαβαίνετε ότι τώρα δεν ξέρω τι θα αποφασίσει. Εμείς προτείνουμε να παραπεμφθεί το θέμα στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής προκειμένου να γνωμοδοτήσει για αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Πλεύρης. Και μετά την επιστροφή της γνωμοδότησης να τεθεί το θέμα που έδεισε η κυρία Κωνσταντοπούλου σχετικά με το κόλλημα ή όχι του κυρίου Πλεύρη και το αν θα είναι και αν προταθεί ως μάρτυρας ή όχι. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Κόκαλη. Ο λόγος στην κυρία Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, με ευθύνη της κυβερνητικής πλειοψηφίας, έπειτα από τον πολιτικό τακτικισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να προτείνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, οι εργασίες της Επιτροπής μας δεν πρόκειται να επικεντρωθούν σε αυτό που αποτελεί σήμερα για το Πανελλήνιο το μέγα ζητούμενο. Δηλαδή τον καταλογισμό και την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν συμμετοχή στο έγκλημα των τεμπών. Παρά δηλαδή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και το αντίστοιχο μεταγενέστερο αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση προκατακτικής επιτροπής με βάση ένα πολύ στέρεο και υπαρκτό νομικό αντικείμενο όπως αυτό προέκυπτε από το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως. Η Επιτροπή μας έχει το βάρος της σε όλες τις πτυχές που σχετίζονται με αυτό, όπως επιγράφεται, και που αφορούν την κατάσταση στους ελληνικούς σιδηρόδρομους από το 1997 και αυτό στο οποίο η φιλελεύθερη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας ήρθε να συνενέσει, δηλαδή στην εγκληματική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου. Γιατί επί της ουσίας αυτή είναι η κατάληξη σε ό,τι αφορά τη διατύπωση του πορίσματος του ΚΚΕ, η εγκληματική ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Αυτή ήταν η άποψη με την οποία αποφασίσατε να συμφωνήσετε, επί της ουσίας συμβάλλοντας στο να μην γίνει αυτό που είναι το πάνδημο αίτημα, δηλαδή η εις βάθος διερεύνηση των ποινικών ευθυνών που οδήγησαν στην τραγωδία των τεμπών. Επειδή λοιπόν, όπως από πολλές πλευρές έχει επισημανθεί, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μας είναι δημόσιες και είμαστε ήδη στη δεύτερη, η εικόνα η οποία εκπέμπεται είναι μια εικόνα η οποία και προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών και εισφέρει περαιτέρω στην απονομιμοποίηση του αντιπροσωπευτικού συστήματος και της πολιτικής στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό το λέω ως έκκληση σε όλους μας, ημών συμπεριλαμβανομένων, σε όλους μας να σταματήσουμε. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ ολισθηρός.
και να σταματήσουμε και σε ό,τι αφορά και το μονοπόλιο της θλίψης, του πένθους και της ευαισθησίας. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι μας αφορά, δεν αναγνωρίζουμε σε κάποιους μεγαλύτερη ευαισθησία σε ό,τι συνέβη και οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση διαχρονικά στους ελληνικούς σιδηροδρόμους. Παρά έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία έχει συγκεκριμένη... Με συγχωρείτε, θέλω να... ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό. Με την μη υλοποίηση μια συγκεκριμένη σύμβαση, με συγκεκριμένες υπερβάσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, με συγκεκριμένες αποζημιώσεις που αντί να κηρυχθεί έκτοτος ο ανάδοχος δόθηκαν και που αυτό που και το πόρισμα της Ευρωπαίου Εισαγγελέως καταλήγει και που όλοι γνωρίζουμε ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση στην Ελλάδα μπορεί οι σιδηρόδρομοι να είχαν το κακό τους χάλι αλλά 57 άτομα δεν θα είχαν χαθεί. Ευχαριστώ κύριε Αποστολάκη. Ό,τι αφορά, ναι, φαντάζομαι ότι θέλετε την άποψή μου στο ζήτημα. Ναι, λοιπόν, να το ολοκληρώσουμε όμως, Σε ό,τι αφορά το ζήτημα που ετέθη από τον κύριο Πλεύρη, θα περιμένουμε την γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Εάν μέλη της Επιτροπής επιθυμούν να διαβιβαστεί και άλλο ερώτημα, θα προέτεινα αυτό να αποφασιστεί σήμερα, κύριε Πρόεδρε, και όχι στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία αφού έχει λάβει το πόρισμα από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, θα ξανασυνεδριάσουμε για ένα διαδικαστικό θέμα για το αν θα υπάρξει άλλο συνάδελφος, ο κύριος Πλεύρης ή εγώ ή οποιοδήποτε, για να ξαναγνωμοδοτήσει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Δηλαδή, οι καθυστερήσεις, οι τακτικισμοί και τα διαδικαστικά έχουν και ένα όριο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη. Ο λόγος στον κύριο Καραθανασόπουλο. Λέω, κάποιοι μπορεί να βρίσκονται σε νιρβάνα, ας μην τους το χαλάσουμε, από την άποψη ότι το ΚΚΕ είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να διερευνηθεί το έγκλημα και η ασφάλεια των σιδηροδρόμων συνολικά, γιατί υπάρχουν αλλεπάλληλα εγκλήματα και δεν έχει σταματήσει μόνο στα Τέμπη, δυστυχώς, η κατάσταση. Και από αυτή την άποψη ως κόμμα στηρίξαμε και την Εξεταστική Επιτροπή και τις προκαταρκτικές επιτροπές που δεν έρχονται σε αντίφαση μεταξύ τους. Τώρα, όσον αφορά για το ζήτημα, το συγκεκριμένο, το ΚΚΕ το έχει απασχολήσει το ζήτημα αυτό και έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Κατά τη γνώμη μας, εμείς είμαστε ενάντια σε κάθε αποκλεισμό προσώπου. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για μια εξεταστική της Βουλής, άρα συμμετέχουν κοινοβουλευτικές ομάδες. Η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα είναι υπεύθυνη για την εκπροσώπησή της και δεν μπορεί να καθορίζει την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Και πολύ περισσότερο την πλειοψηφία με είναι ξένη προς την κοινοβουλευτική ομάδα, η σύνθεση των εκπροσώπων της στις επιτροπές. Και το βασικό ζητούμενο για μας, και το επαναφέρουμε και θα το ξαναεπαναφέρουμε, είναι η αντίφαση. Η οποία υπάρχει. Ποια είναι αυτή η αντίφαση? Είναι από τη... Η αντίφαση βασίζεται στη μη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών και όσον αφορά την παραγραφή των ενδεχόμενων εγκλημάτων και όσον αφορά την εξέταση της δικαιοσύνης χωρίς τη διαμεσολάβηση της έγκρισης της Βουλής από τη δικαιοσύνη όπως γίνεται με όλους τους ανθρώπους. Αυτή η αντίφαση οδηγεί σε διάφορα ερωτήματα τα οποία γύρονται περί εξαίρεσης ή μη όσον αφορά τη σύνθεση της Βουλής. Παρόλα αυτά και παρότι αυτή είναι η θέση μας και σε αυτή θα επιμείνουμε, δεν έχουμε αντίρρηση να σταλεί το ερώτημα το συγκεκριμένο στην Επιστημονική Επιτροπή που βεβαίως ως κόμμα μας δεν μας δεσμεύει και θα συζητηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση και με βάση αυτό το πόρισμα. Αλλά η θέση μας, σας είπα και πριν, είναι καθαρή, ενάντια στον αποκλεισμό. Ευχαριστώ τον κύριο Καραθανασόπουλο. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σαράκης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προσεγγίσουμε αυτή την εξεταστική επιτροπή όχι με κομματικά κριτήρια, όχι με κομματική συνείδηση, αλλά με τον ρόλο που θα πρέπει να έχει ένα μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με ενσυναίσθηση εθνική και με κοινωνική ευαισθησία. Θα πρέπει να διερευνήσει αυτή η επιτροπή
γιατί καταλήξαμε στο δυστύχημα και στην απώλεια ζώων 57 συνανθρώπων μας, γιατί ακριβώς δεν έχουμε σιδηρόδρομο στην πατρίδα μας σύγχρονους και λειτουργικούς. Και παρόλο που έχουν επενδυθεί είτε από τα εθνικά ταμεία είτε από τα ευρωπαϊκά ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να έχουμε έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο στην πατρίδα μας, όπου θα μεταβαίνουν από πόλη σε πόλη οι συμπολίτες και οι συνάνθρωποι μας, εμείς έχουμε έναν σιδηρόδρομο ο οποίος δεν λειτουργεί και δεν είναι επικίνδυνος. Το ερώτημα που ζητάει ο ελληνικός λαός από εμάς, οι οποίοι θα πρέπει να απομακρύνουμε, να αποστασιοποιηθούμε από την κομματική μας ιδιότητα και να λειτουργήσουμε με αίσθημα ευθύνης, να μην σκεφτόμαστε ότι είμαστε στελέχη ενός κόμματος, αλλά ότι είμαστε στελέχη ενός εθνικού κοινοβουλίου που εκπροσωπούμε το έθνος, πού πήγαν τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, πού πήγαν τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, δηλαδή με απλά λόγια, ποιοι τα λαιλάτισαν και δεν έχουμε σιδηρόδρομο. Γι' αυτό δεν θα πάμε στην κατάληξη, θα πάμε στο βάθος, από την αρχή, σύμβαση με σύμβαση. Ποιος ήταν πολιτικά υπεύθυνος, τι έπρεπε να κάνει και τι δεν έκανε όταν λαιλατήθηκαν τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί δεν έχουμε σιδηρόδρομο από το 1997 μέχρι σήμερα. Εκπροσωπούμε το έθνος και όχι τα κόμματα. Και ο ιστορικός το μέλλοντος θα πρέπει όλοι να αντιληφθείτε ότι δεν θα λένε και οι αποφάσεις σας και οι αξιολογήσεις σας δεν θα είναι βάση κομματικής γραμμής. Έχετε ευθύνη απέναντι στην ιστορία και σε όλους τους Έλληνες. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια εξεταστική επιτροπή σε βάθος, δεν θέλουμε κανέναν αποκλεισμό και να είμαστε ειλικρινείς. Την φοβόσαστε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι έμπειρη νομικός. Ξέρει την υπόθεση σε βάθος. Δεν θέλετε να διερευνηθεί σε βάθος. Και λειτουργείτε με τις κομματικές πλειοψηφίες. Εδώ θα καταλάβετε ότι είναι μια επιτροπή που δεν απολογίστε στα κόμματά σας και στις ηγεσίες, αλλά απολογίστε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Γι' αυτό μας έστειλε εδώ, για να εκπροσωπούμε και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά του. Όποιος έχει κομματική νοοτροπία, αυτός λειτουργεί με μεροληψία και θα πρέπει να αυτεξαιρεθεί. Θα πρέπει να έχετε ιστορική ευθύνη. Άρα, εμείς δεν θέλουμε κανέναν αποκλεισμό. Εάν θέλετε για τα διαδικαστικά θέματα, ας πάρετε και μία άποψη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Η ελληνική λύση. Δεν αποκλείονται πρόσωπα, δεν θα αποκλείσουμε κανέναν που ο οποίος θα στηρίξει τη διαδικασία. Για να βρούμε την αλήθεια. Ευχαριστώ τον κύριο Σαράκη. Το λόγο έχει ο κύριος Δημητριάδης από τους Σπαρτιάτες. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μου εξεταστική επιτροπή ως βουλευτής και με τα λύπης μου διαπιστώνω κάτι το οποίο το είχα πει και στην Ολομέλεια. Ότι δυστυχώς η συγκεκριμένη εξεταστική επιτροπή αντιλειτουργεί ως ένας φορέας του κοινοβουλίου, η οποία θα χύσει άπλετο φως στο χειρότερη συνδρομική τραγωδία των τελευταίων ετών, ολόκληρης Ελλάδας, βασικά όλης της ελληνικής ιστορίας. Έχει μετατραπεί εξ αρχής σε ένα πεδίο μικροκομματικών αντιπαραθέσεων, διαμαχιών, που για μας δεν μας εκφράζει. Εμείς ως Σπαρτιάτες είχαμε πει από την αρχή ότι θέλουμε να διελευκανθεί κάθε πτυχή αυτού του εγκλήματος, να χυθεί άπλετο φως. Και κυρίως, εμείς θεωρούμε ότι ναι, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Θα τις διερευνήσει η Επιτροπή. Δεν ασπαζόμαστε αυτό που λέει η κυβερνητική πλειοψηφία, ότι είναι μόνο πολιτικές ευθύνες και ότι είναι μόνο συστημικές οι ατέλειες. Όχι, υπάρχουν και πολιτικά πρόσωπα που έχουν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες. Γι' αυτόν τον λόγο και εμείς είχαμε υπερψηφίσει και τις δύο προτάσεις των δύο κομμάτων, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το πρότεινε, γιατί είσαστε προανακριτικοί στη σύμβαση 7-17. Εμείς έτσι θα κινηθούμε. Θα θέλαμε να πούμε ότι ο ελληνικός λαός περιμένει από εμάς όχι να μαλώνουμε, αλλά να χύσουμε, όπως είπα, άπλετο φως στην υπόθεση, κυρίως να δικαιωθεί η μνήμη των 57 νεκρών. Υπάρχουν 57 θύματα που πρέπει πάντοτε να τα θυμόμαστε. Είναι ασεβές να μας βλέπουν να μαλώνουμε συνεχώς, γιατί ξέρετε, αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται και ζωντανά. Θα ήταν κακό, είναι ασεβές για μένα προς τη μνήμη τους. Κατά την άποψή μας, λοιπόν, για το θέμα που εντέθη, εμείς δεν είμαστε υπέρ του αποκλεισμού κανένας προσώπου, το λέω ξεκάθαρα. Όποιος θεωρεί ότι δεν θα πρέπει, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, ας αυτό εξαιρεθεί. Παρ' όλα αυτά, για τους λόγους τους τυπικούς, θα θέλαμε να ζητηθεί ένα ερώτημα από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, να αποβαθεί, να υπάρχει μια γνωμοδότηση, η οποία δεν μας δεσμεύει. Να θεωρήσουμε όμως εξ αρχής ότι δεν θέλουμε να υπάρξει αποκλεισμός και κυρίως ο καθένας από εμάς στην Επιτροπή έχει τη χρησιμότητά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Δημητριάδη. Ο λόγος στον κύριο Οικονομόπουλο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Από την Νίκη. Το αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης
θα έπρεπε να είναι κατά τη γνώμη μας η σύνθεση ημί, η νόμιμη σύνθεση ημί της Επιτροπής μας για να περάσει στο επόμενο στάδιο το διαδικαστικό της εξέτασης των μαρτύρων, της πρότασης για μάρτυρες που είχαμε συμφωνήσει. Με τα λύπης μου θα πω ότι αισθανόμαστε πως γίνονται κάποια διαφημιστικά βίντεο αυτή τη στιγμή για τη δημιουργία εντυπώσεων. Θα παρακαλούσα, για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία, να περιοριστούμε στο ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα. Είναι νόμιμη η σύνθεσή μας, θα ζητήσουμε γνωμάτευση, δεν θα ζητήσουμε, για να μπορέσουμε να προχωράμε. Γιατί άμα χάνουμε κάθε μέρα μία ώρα για να εκμεταλλευόμαστε το τρίλεπτο ή το πεντάλεπτο που έχουμε για να μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης από το παραθυράκι και να κερδίσουμε εντυπώσεις, φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε πολύ να τελειώσουμε. Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσουν οι εισηγητές και μετά. Με ξεχάσατε πάλι. Όχι, βάση της κοινοβουλευτικής τάξης, κυρία Πέρκα, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συγγνώμη, νόμιζα. Παρακαλώ, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Καταρχάς θα ήθελα να υπογραμμίσω, επειδή... Συνεχίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας πω. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Εξεταστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι ανακριτική επιτροπή, ούτε προανακριτική επιτροπή, είναι εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή και έχει τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών. Δεν είναι η ίδια ανακριτική αρχή. Αυτό έχει σημασία και για τον τρόπο που λειτουργούμε. Γίνεται δημόσια η διαδικασία. Η ανάκριση, όπως ξέρετε, είναι μυστική. Και για πάρα πολλά άλλα θέματα. Βάλατε εύνης το ζήτημα, κάτι που θα έπρεπε φυσικά να έχει κοινοποιηθεί, ότι θέτεται στην ημερήσια διάταξη ζήτημα νομιμότητας της συνθέσεως. Εγώ θεωρώ καλώς το βάλατε, γιατί όπως σας είπα έχουν προκύψει ζητήματα, δεν αναφέρθηκα μόνο στον κύριο Πλεύρη, οπότε μην προσπαθείτε, κύριε Πλεύρη, να το περιορίσετε στον εαυτό σας. Κατά την άποψή μου υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στον πρόεδρο της Επιτροπής, στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής, στον κύριο Πλεύρη, στον κύριο Τσαβδαρίδη, στον κύριο Υψηλάντη, στην κυρία Ράπτη, σε όλους όσοι πήραν το λόγο, μπορεί και κάποιος να ξεχνώ, προκύπτει όμως από τα πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής της 24ης Νοεμβρίου, που θα πρέπει να διαβιβαστούν και αυτά ως στοιχεία του υλικού της Επιτροπής, προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων, γιατί σας συνδέει προσωπική σχέση και κομματικό συμφέρον. Αυτό το οποίο έχετε λοιπόν κομματικό και κυβερνητικό συμφέρον να προστατεύσετε τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο... και τον κύριο Μητσοτάκη και κάθε άλλο εμπλεκόμενο και ενεχόμενο, και το εκφράσατε αυτό και τους προστατεύσατε και στην ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, το ότι εγώ είμαι συνήγορος τριών οικογενειών αφιλοκερδός, το γνωρίζετε από τον Μάρτιο του 2023. Δεν είναι ούτε ένα γεγονός κρυφό, ούτε ένα γεγονός που το ανακαλύψατε χτες. Έχω κάνει δημόσιες δηλώσεις κατ' επανάληψη στη Λάρισα και στα Τέμπη. Το έχω πει κατ' επανάληψη δημόσια πολιτικά στη Βουλή, στην Ολομέλεια και ούτω καθεξής. Είναι κάτι απολύτως γνωστό σε εσάς και γνωστό και στον κύριο Τασούλα όταν συγκρότησε την Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που πράγματι σας ενόχλησε και το είπαν κάποιοι εισηγητές άλλων κομμάτων προς τιμήν τους, δεν είναι ότι δήθεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί δεν έχω κανένα συμφέρον από την υπόθεση. Το ότι είμαι αφιλοκερδός συνήγορος ακριβώς υπογραμμίζω ότι δεν έλκω επαγγελματικά ωφέλη ή οποιαδήποτε προσδοκία. Το μόνο μου κίνητρο είναι να συμπαρασταθώ στις οικογένειες εκείνες οι οποίες βρέθηκαν να έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, να τους πλευρίζουν διάφοροι δικηγόροι δοτοί, γιατί δόθηκαν κιόλας τα τηλέφωνά τους, ποιος ξέρει από ποιον, και άρχισαν να τους πλευρίζουν διάφοροι, ενώ φιλοξενούνταν από τις αρχές σε ξενοδοχεία
πηγαίνοντας να μάθουν αν ζουν ή αν δεν είναι στη ζωή οι δικοί τους άνθρωποι. Ουδεμία λοιπόν προσωπική σχέση έχω με οποιονδήποτε εμπλεκόμενο και ουδέν συμφέρον έλκω παρά μόνο το συμφέρον που έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες να φωτιστεί η αλήθεια στην υπόθεση αυτή για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Είναι λοιπόν πραγματικά προκλητικό ότι προσπαθείτε να με αποκλείσετε γιατί ξέρετε ότι όσο είμαι στην Επιτροπή δεν υπάρχει περίπτωση να συσκοτιστεί η διερεύνηση της αλήθειας, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσω να ζητώ να έρθει εδώ ο κ. Καραμανλής και ο κ. Μητσοτάκης και όποιος άλλος εμπλεκόμενος και ο κ. Ντογιάκος και όλοι όσοι έχουν συμπράξει και στο έγκλημα και στη συσκότηση και στην υπόθαλψη και δεν υπάρχει επίσης καμία περίπτωση να κάνω πίσω σε οτιδήποτε αφορά τη δικαίωση της μνήμης των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα και την προστασία εκείνων οι οποίοι είναι τραυματίες και επίσης τους έχετε στη γωνία, αλλά και εκείνων που μπορεί να είναι τα επόμενα θύματα. Είναι λοιπόν αυτή η πρόταση, την οποία όπως ομολογήθηκε από τον κύριο Πλεύρη, είπατε είναι η πρόταση της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε προσυγκέντρωση για να πείτε πώς θα βγάλουμε έξω την Κωνσταντοπούλου. Τώρα, σε σχέση με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, όπως ξέρετε, διορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής. Οι γνωμοδοτήσεις του πολλές φορές είναι αμφιλεγόμενες. Εδώ μιλάει. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι ο δαίμον των μικροφώνων ολοκλήρωσε το έργο του. Το κίνητρό σας, λοιπόν... Θα συνεχίσω. Αν θέλετε, για να μην με διακόπτετε, βάλτε εσείς το χρόνο για να μην έχουμε έρηδες. Θέλετε να το βάλετε το ένα λεπτό και να μην το υπολογίζετε με το μυαλό σας, αφού θέλετε ένα λεπτό να μου δώσετε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Το κίνητρό σας λοιπόν είναι ξεκάθαρα το πώς δεν θα με έχετε εδώ μέσα στην εξεταστική, ακριβώς διότι ξέρετε ότι η παρουσία μου στην εξεταστική εγγυάται ότι θα φωτιστεί η αλήθεια. Και το ξέρουν και όλοι όσοι είναι συνάδελφοί μου δικηγόροι και το ξέρουν και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Αυτή η προσπάθεια, σας το είπα και την προηγούμενη φορά, σας εκθέτει πάρα πολύ. Και σας το λέω ξεκάθαρα και τώρα, η εξεταστική για τα Τέμπη δεν είναι ούτε Νοβάρτης ούτε υποκλοπές. Αφορά ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά τους, τις συζύγους τους, τις μανάδες τους. Αφορά πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα διαχειριστείτε με τέτοιου είδους κόλπα. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο λάθος να προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο να αποσύσετε τη διαδικασία διερεύνησης. Εγώ δεν έχω ανάγκη κανενός είδους γνωμοδότηση από Επιστημονικό Συμβούλιο για να πω ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού μου, γιατί δεν συντρέχει καμία σύγκρουση συμφερόντων, ούτε εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης που να με αποκλείει. Συντρέχουν όμως, και εδώ τέλειωσα ως προς εμένα, συντρέχουν όμως ως προς εσάς και θα πρέπει... Ναι, και θα. Όχι, δεν μου έχετε δώσει 10 λεπτά. Σας έχω δώσει στο σύνολο, έχετε μιλήσει 10 λεπτά. Παρακαλώ, σας έχω δώσει κι άλλο ένα έξτρα. Να σας δώσω άλλο ένα. Τελειώστε το τρίλεπτο, παρακαλώ.
Δεν υπάρχετε μόνο εσείς στην αίθουσα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποιο δεν ήταν, κυρία Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν και συνάδελφοί σας, παρακαλώ. Με μια κατανόηση, είδατε, σας έχω δώσει παραπάνω χρόνο. Όμως υπάρχουν και υπόλοιποι συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν, κυρία Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ακούστε, επειδή ενοχλείται ο βουλευτής του Πασόκ και είπε ότι προσβάλλεται και πλέον νομίζω ότι έχουμε χάσει την αίσθηση του μέτρου εδώ μέσα. Μέτρο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς έχετε χάσει την αίσθηση. Καθή η αίσθηση του μέτρου. Ωραία. Επειδή λοιπόν ενοχλήθηκε ο βουλευτής του Πασόκ. Και επειδή είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στην ελληνική κοινωνία. Ολοκληρώστε γι' αυτό τη θέση σας, παρακαλώ. Θέλετε να με διακόπτετε. Θέλω να ολοκληρώσετε. Έχετε πάρει διπλάσιο, μην σας πω τριπλάσιο χρόνο από όλους τους εισηγητές και ομιλητές μέχρι στιγμής. Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε. Με μεγάλο σεβασμό σας ακούμε. Ναι, ναι, όμως, το βλέπω. Το βλέπω. Ναι. Να δείξετε κι εσείς τον δέοντα σεβασμό, τον παρακαλώ. Να εισπράττω το σεβασμό σας σε κάθε. Και εμείς το ίδιο από εσάς. Παρακαλώ. Θα συνεχίσετε. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εγώ απλώς υπογραμμίζω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν εδώ μέσα να ακουστούν ούτε οι δικές σας συγκρούσεις συμφερόντων. Και ακούω ξαφνικά ένα βουλευτή του Πασόκ που ήρθε πρώτη φορά να πει εις επικουρίαν της Νέας Δημοκρατίας ότι προσβάλλεται. Να κάνω κάτι ξεκάθαρο και το είμαι κάνω. Είμαι στην Επιτροπή. Παρακαλώ. Κύριε Πανά. Κολλάτε τη διαδικασία. Κύριε Πανά. Σας παρακαλώ δηλαδή. Παρακαλώ, κύριε ήρθε Πανά. Πρώτη φορά, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ο τρόπος της. Παρακαλώ, κύριε Πανά. Όλοι εδώ είμαστε βουλευτές εκλεγμένοι και είμαστε θεσμικά στην Επιτροπή. Θα έπρεπε να το ξέρετε και να μας σεβαστείτε. Πρώτα εμάς και μετά την παρουσία μας από εδώ και πέρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο λόγος τώρα, επειδή θα περάσουμε λίγο και στους υπόλοιπους βουλευτές, ο λόγος είναι στον κύριο Αυλονίτη. Α, ζητώ συγγνώμη, κυρία Πέρκα. Ζητώ συγγνώμη στην κυρία Πέρκα ως λοιπόν, σήμερα εισηγήτρια... σας συγχωρώ, αλλά είναι η τελευταία φορά. Λοιπόν. Κυρία Πέρκα, απολογούμε. Λοιπόν. Παρακαλώ, κυρία Πέρκα, παρακαλώ. Ξεκινώ, σας κυρία παρακαλώ. Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου, σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ δεν είναι ροντέο. Πάντως αυτό που γίνεται, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ συνάδελφοι και συναδέλφισες όλους. Όλοι επικαλούνται την ευθυξία τους και τη μεγάλη τους αγωνία και δεν την αμφισβητώ εγώ για το τραγικό έγκλημα των Τεμπών και από την άλλη μεριά έχουμε φάει πόση ώρα με περιτά σχόλια, εγώ θα έλεγα, πλην των ουσιωδών. Και πολύ σωστά δεν έχει κανένας παραπάνω ευαισθησία ή γνώση για το θέμα ντε και καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε. Δεν καταλαβαίνω και αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, το κύκλο, να ξανατοποθετηθούμε λοιπόν. Σε ό,τι φορά το θέμα που ετέθη, είπα και θα επιμείνω ότι αν πρόκειται για την αρτιότητα της διαδικασίας θα ήταν καλό να γίνει το ερώτημα. Όμως η χρόνο σημειώνω και την πολιτική διάσταση που είναι ότι έχουμε ζήσει κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες να διώχνουν μάρτυρες και δεν ήταν καλό παράδειγμα για τη δημοκρατία και τη λειτουργία των αντίστοιχων επιτροπών. Συνεχίζω. Βεβαίως και εγώ στήριξα τις προανακριτικές επιτροπές για λόγους ουσίας. Παρόλα αυτά, σήμερα, σε αυτή την επιτροπή, με όλον τον φόβο που όλοι έχουν, οι περισσότεροι έχουν εκφράσει για την αμφίβολη απόδοση ευθυνών, θα ακουστούν πράγματα. Θα ακουστούν πράγματα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και γιατί δεν έχει ποτέ ολοκληρωθεί αυτό που θα έπρεπε να έχει μια ευρωπαϊκή χώρα, γιατί ακόμα πληρώνουμε δημοσιονομικές διορθώσεις, γιατί χρήματα που ερχόταν από την Ευρώπη και σιδηρόδρομο γινόταν αυτοκινητόδρομοι, αφού αυτό ήταν το περιβάλλον της χώρας, αλλά και γιατί και πώς το ελληνικό δημόσιο υπέγραφε συμβάσεις οι οποίες καθόλου δεν ωφελούσαν το δημόσιο συμφέρον και αναφέρομαι και στην 717 και όλα τα προβλήματα που δημιούργησε. Επομένως, ας ξεκινήσει όμως η διαδικασία και παρακαλώ πάρα πολύ και ο χρόνος δεν χρειάζεται να παραπάνω σε κανέναν ομιλητή. Αυτό που θέλει κάποιος να πει μπορεί να το πει σε 2 λεπτά. Εντάξει, κύριο Κωνσταντοπούλου σήμερα μπορεί να έχει λίγο παραπάνω γιατί την αφορά προσωπικά, αλλά ως ένα σημείο. Ευχαριστώ. Τότε η κυρία Πέρκα, η κυρία Ράπτη, ο κύριος Αυλονίτης, ζητώ συγγνώμη επειδή υπάρχει λίστα με τους συναδέλφους και μετά θα περάσω και σας. Ο κύριος Αυλονίτης, παρακαλώ το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επειδή κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εδώ μέσα, αυτό αντιστοιχεί και στις υποχρεώσεις μας και στη συμπεριφορά μας εδώ. Θεωρώ λοιπόν ως απολύτως επιβεβλημένο, κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτής της Επιτροπής, να αποβάλουμε την οποιαδήποτε επαγγελματική μας σχέση με το θέμα που συζητάμε, το επίδικο, αλλά και την κομματική μας ιδιότητα. Γιατί πρέπει να υπηρετήσουμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, να μην επικρατήσει η κομματική συνείδηση και η κομματική νοημότητα, αλλά
ευσυνειδητός να προσεγγίσουμε το θέμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Η τούτη εξεταστική επιτροπή με το άρθρο 144 του κανονισμού και μετά δεν έχει καμία σχέση με την προανακριτική. Η άποψή μου η νομική είναι ότι εξοπλίζεται η εξεταστική επιτροπή με καθήκοντα και δυνατότητες δικαιώματα προανακριτικού υπαλλήλου. Διότι αν ψάχνουμε ποινική υπόθεση που αφορά υπουργούς, τότε σίγουρα είναι η προανακριτική επιτροπή, η προκαταρτική επιτροπή του άρθρου 156. Να είμαστε ξεκάθαροι, όπου προσδιορίζεται η σύνθεσή της, 12 μέλη και το κάθε κόμμα στη Βουλή να εκπροσωπείται τουλάχιστον με έναν. Εκεί είναι προανακριτική επιτροπή. Αυτήν ζητούσαμε προχτές στην Ολομέλεια της Βουλής. Να το ξεκαθαρίσουμε απόλυτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή εδώ η άποψη του καθενός δεν είναι θέσφατο, πολύ καλό είναι να ρωτήσουμε τη γνώμη της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής. Περισσότερο προσεγγίζει η επιχειρηματολογία μου στην άποψη που εξέφρασε προηγουμένως ο κύριος Τσαβδαρίδης σε σχέση με την ιδιότητα που έχουμε και τις υποχρεώσεις που έχουμε ως βουλευτές. Που θα μπορούσαμε κάλλιστα να εξαιρέσουμε κάποιον ο οποίος με εμφατικό τρόπο παίρνει θέση υπέρ κάποιου που είναι πρόσωπο που διερευνάται. Η ευθύνη του ή, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική του συμπεριφορά, η οποία μπορεί να ξεφεύγει και από τα καθήκοντα που προσδιορίζεται από το Σύνταγμα. Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσω και το προτείνω στην Επιτροπή είναι το εξής. Από τη στιγμή κατά την οποία είτε η άποψη που εκφράστηκε από τον κύριο Πλεύρη ή και άλλους συναδέλφους, είτε η άποψη αυτή που εκφράζεται από μένα και τον κύριο Τσαβδαρίδη, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα, η Επιτροπή, πέστε μου πώς μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες της, εάν μετά από λίγο καιρό η επιστημονική υπηρεσία ή εμείς οι ίδιοι κρίνουμε ότι η συμμετοχή της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή του κυρίου Πλεύρη ή η δικιά μου δεν συνάδει με το πλαίσιο που προσδιορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής και τίθεται ζητήματα εγκυρότητας, ακυρότητας ή όχι των επιμέρους πράξεων. Δηλαδή αν συνεχίσουμε αύριο να εξετάζουμε μάρτυρες. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να διακοπήσει μια τέτοια περίπτωση. Εγώ πάντως συντάσσομαι με την άποψη αυτή ότι θα πρέπει φυσικά να ρωτηθεί η επιστημονική υπηρεσία και στη συνέχεια να γίνει ξεχωριστή συνεδρίαση αφού διακοπούν οι εργασίες της Επιτροπής για να αποφασίσουμε επί των εξαιρέσεων. Ευχαριστώ τον κύριο Αυλονίτη. Ο λόγος τώρα στην κυρία Ράπτη. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν επί της διαδικασίας να συμφωνήσω με το γεγονός ότι πρέπει να διερευνηθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής το ζήτημα, μια και υπάρχει ήδη προηγούμενο, το οποίο μας ανέλησε ο κύριος Πλεύρης. Έχει τεθεί δηλαδή το ζήτημα και με συγκεκριμένες διατάξεις, όποιος έχει την εμπλοκή που αναφέρθηκε σε υπόθεση η οποία σχετίζεται με το περιεχόμενο του ζητήματος που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή, θα πρέπει βεβαίως να εξαιρείται. Κατά συνέπεια, θα περιμένουμε το πόρισμα αυτής της Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία των συνεδριάσεων, κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός της Βουλής έχει ρητές διατάξεις με τις οποίες, και οι οποίες αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συνεδριάσεις και στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμπεριφέρονται και να ομιλούν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα το άρθρο 77 ζητά από τους βουλευτές να τηρούν τον κανονισμό, ότι επίσης δεν απευθύνεται κανείς σε άλλο βουλευτή σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 2, αλλά πρέπει μόνο διαμέσου ημών, του Προεδρείου δηλαδή. Και βεβαίως η ανάρμοστη συμπεριφορά έχει συγκεκριμένες έτσι, επιπτώσεις στον βουλευτή ο οποίος επιδεικνύει μια τέτοια συμπεριφορά. Κατεξοχήν ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως λέει το άρθρο 4, η παράγραφος 4 του άρθρου 77, είναι η διακοπή των ομιλητών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, είναι η αποδοκιμασία τους με λόγια ή έργα, είναι η ομιλία χωρίς την προηγούμενη άδειά σας, είναι η απρεπή συμπεριφορά, η έλλειψη οφειλόμενου σεβασμού προς τον βουλευτή, όπως επίσης και η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του Προεδρείου. Εδώ μία συνάδελφός μας, η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει παραβιάσει κατά σύστημα τον κανονισμό με αποτέλεσμα να δυσκολεύει το έργο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, γιατί κατανοούμε όλοι ότι όταν βρισκόμαστε σε μία αίθουσα επί μία και πλέον ώρα με διαπληκτισμούς τους οποίους η ίδια προξενεί από τον τρόπο με τον οποίο παρίσταται
χωρίς να σέβεται τους συναδέλφους της, δεν μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ακριβώς η εξέταση και βεβαίως το πόρισμα αυτής της Εκτατικής Επιτροπής. Φανταστείτε τι δυσκολία θα έχει αυτή η Επιτροπή με αυτούς τους όρους, οι οποίοι εκφεύγουν κάθε έννοια κανονισμού, κάθε έννοια σεβασμού στην κοινοβουλευτική διαδικασία, να μπορέσει να εξάγει ένα πολύ σημαντικό πόρισμα, το οποίο είναι για όλους μας πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά, επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου από την ίδια. Δημών, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι ως Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για τα θέματα της ψυχικής υγείας, βρέθηκα από τις πρώτες πρωινές ώρες εκείνης της τραγικής νύχτας, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με τους ψυχολόγους, τους συνανθρώπους μας που είχαν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Μείναμε επί 24 ώρες άϊπνοι κοντά τους, όπως και την επόμενη μέρα, κατά την δύσκολη διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων. Και κύριε Πρόεδρε, και με αυτό ολοκληρώνω, τηρώντας το χρόνο που μας έχετε θέσει και παρακαλώ για την τήρηση του χρόνου από εσάς για όλους τους συναδέλφους, να πω λοιπόν ότι πρώτιστα εμάς ενδιαφέρει διαλεύκανση αλήθειας και εμείς είμαστε εδώ ακριβώς για να υπηρετήσουμε ως βουλευτές το καθήκον που μας ορίζει ο κανονισμός της Βουλής, αλλά κυρίως το καθήκον για το οποίο μας έφεραν οι πολίτες εδώ που μας έφεραν. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ την κυρία Ράπτη. Ο κύριος Φωτήλας έχει το λόγο. Ζητώ επί προσωπικού για όσα είπε η κυρία Ράπτη στη συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ. Διότι δεν ξέρω αν καταλάβαμε καλά τι ακούστηκε εδώ πέρα από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Είπε ότι αυτό προσπαθούμε να τη βγάλουμε από εδώ για να μην υπάρξει αλήθεια πάνω σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή όλοι οι άλλοι εδώ μέσα θα υπονομεύσουμε αυτή την υπόθεση και μόνο η συμμετοχή της κυρίας Κωνσταντοπούλου μπορεί να εγγυηθεί τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη. Αυτό μας είπε. Όλοι οι άλλοι, δικαιοσύνη δεν υπάρχει αν λείπει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα, να πω στον Νίκο τον Καραθανασόπουλο και σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι είπαν ότι είναι κατά των αποκλεισμών. Όλοι είμαστε κατά των αποκλεισμών. Εδώ δεν είναι θέμα συμπάθειας. Εδώ είναι θέμα νομιμότητας της διαδικασίας και συνεπώς αρτιότητας του πορίσματος το οποίο θα βγει στο τέλος της ημέρας. Όλοι θέλουμε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η νομιμότητα και η αρτιότητα του όποιου πορίσματος. Τώρα, σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη, σε σχέση δηλαδή με το ότι προτιμήσαμε την εξεταστική, άρα αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο. Να πω λοιπόν τι λέει η πρόταση που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Διαβάζω αυτολεξή. Επομένως, είναι επιβεβλημένη η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή για να διερευνηθούν όλες οι πλευρές που σχετίζονται με το έγκλημα των Ντεμπών σε συνδυασμό και με την παράλληλη διερεύνηση από την ποινική δικαιοσύνη, καθώς και τη μήνυση που έχει υποβληθεί από τους συγγενείς των θυμάτων. Πολύ πιθανό να την έχει συντάξει η ίδια η μία από τις μηνύσεις, η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω, λέω, πιθανό λόγο. Άμα είστε συνήγορος θυμάτων και τα θύματα έχουν καταθέσει μήνυση, πιθανόν, δεν είναι σίγουρο, δεν λέω ότι το ξέρω, αλίμονο. Αλλά για τους λόγους, και φτάνει στο διατάφτα, προτείνει τη συγκρότηση που θα εξετάσει όλο το δυστύχημα, το έγκλημα με τους 57. Άρα, κυρία Αποστολάκη, δεν είναι ότι δεν συζητάμε γι' αυτό. Κύριε Φωτήλα, μην απευθύνεστε. Όχι, εντάξει, είναι πρωτίστως και γι' αυτό. Τώρα, να πούμε λοιπόν ότι η ένσταση που προέτεινε και ο προβληματισμός που έθεσε ο Θάνος ο Πλεύρης στηρίζεται σε συγκεκριμένες διατάξεις. Συγκεκριμένα στη διάταξη που λέει ότι οι εξεταστικές επιτροπές έχουν όλες τις αρμοδιότητες των ανακριτικών αρχών και του εισαγγελέα πλημελιωδικών, σε συνάρτηση με την άλλη διάταξη της Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που λέει ότι δεν μπορεί να είσαι σε μία περίπτωση, σε μία υπόθεση συνήγορος και ανακριτική αρχή. Τι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από το ότι δεν μπορεί να είσαι συνήγορος και ανακριτική αρχή? Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πασιφανές. Όσο για το επιχείρημα και την ένσταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι πρέπει να αποβληθούν όλοι εδώ μέσα οι οποίοι πήραν θέση στην κοινοβουλευτική διαδικασία, καταρχάς να πούμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, εμείς ενδυόμεθα το μανδύα του ανακριτή την ώρα που ερχόμαστε εδώ, και άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλιώς θα πρέπει να μην υπάρχει Νέα Δημοκρατία μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά ενώ τη δική σας ένσταση δεν εδράζεται σε αυτό, εδράζεται σε συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες αναφέρθηκαν. Οπότε νομίζω ότι, όπως όλοι συμφωνούμε, θα πρέπει να στείλουμε αυτό το αίτημα στην Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, όχι όμως για να το πετάξουμε μετά, γιατί άκουσα και αυτό ότι εμείς το αποκλείουμε, αλλά το θέλουμε το πόρισμα να το έχουμε. Δεν ξέρω τι το θέλουμε, αν έχουμε ήδη αποφασίσει. Ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φωτίλα. Ο λόγος στην κυρία Αποστολάκη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, διαβάζω κι εγώ verbatim από την πρόταση της Εξεταστικής Επιτροπής που κατέθεσε το ΚΚΕ και η Νέα Δημοκρατία έσπευσε να υιοθετήσει. Ο πραγματικός ένοχος πίσω από το δυστύχημα στα Τέμπη είναι η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους, η πολιτική της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, την οποία όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις την έχουν υλοποιήσει μέχρι κεραίας. Είναι προφανές ότι ο κύριος Φωτίλας και οι συνάδελφοί του αισθάνονται μεγάλη ιδεολογική σύνδεση με αυτήν τη διατύπωση και γι' αυτό έσπευσαν να υλοποιήσουν αυτή την πρόταση και όχι την πρόταση για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Θέλω όμως να πω κάτι άλλο, νομίζω σημαντικότερο, κύριε Πρόεδρε. Δεν περίμενα ότι η πολιτικά απαράδεκτη και θεσμικά ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του κύριου Καραμαλή, ενός πολιτικού προσώπου, του οποίου η αντικειμενική πολιτική ευθύνη δεν αμφισβητείται από κανέναν, ούτε καν από τα μέλη της πλειοψηφίας και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε δεκτή την παραίτησή του και ο οποίος, σύμφωνα με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως, βαρύνεται και με ποινικές ευθύνες για αδικήματα κακιουργηματικής περιοπής, για το αντίκημα της απιστίας, θα είχε σήμερα συνέχεια από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία επέλεξε και η ίδια να απευθύνει στο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ την ίδια ακριβώς έκφραση. Ενοχλήθηκε από το «δεν τρέπεστε» στον κύριο Δουδονή του κυρίου Καραμαλή. Το επανέλαβε όμως εκείνη ως μη όφιλε προς τον κύριο Πάνα, ούσα και αδιάβαστη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Γιατί αν είχε διαβάσει, θα ήξερε ότι ο κύριος Πάνας είναι μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και προφανέστατα δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. Θα την καλούσα λοιπόν πρώτον να είναι διαβασμένη και να γνωρίζει τα μέλη της Επιτροπής μας. Δεύτερον, να σέβεται τους συναδέλφους βουλευτές και να μην υιοθετεί συμπεριφορές τις οποίες κατά τα άλλα καλώς μαζί με εμάς και με ένα μεγάλο κομμάτι του Κοινοβουλίου η ίδια κατήγγειλε όταν οι ίδιες συμπεριφορές είχαν πρωταγωνιστεί τον κύριο Καραμαλή. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι, κύριε Πρόεδρε, δεν αναγνωρίζουμε, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, κανένα μονοπόλιο. Ούτε ως προς το ζήτημα της ενσυναίσθησης ανάμεσα σε αυτές τις οικογένειες, ούτε ως προς το ζήτημα της μαχητικότητας και των δεσμεύσεων ως προς το στόχο της ανακάλυψης της αλήθειας και της απόδοσης των ευθυνών. Δεν είναι κάποιοι εδώ μέσα λίγο πιο μαχητικοί, λίγο πιο αποτελεσματικοί, λίγο πιο ευαίσθητοι. Είμαστε σε ό,τι αφορά εμάς και το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ, ταγμένοι με μεγάλη μαχητικότητα και μεγάλο πάθος στην ανακάλυψη της αλήθειας. Πενθούμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους. Θα επιμείνουμε όταν θα έρθει η ώρα και θα μας ζητηθεί ο κατάλογος των μαρτύρων ο κύριος Καραμαλής να κληθεί στην Επιτροπή μας. Και κλείνω, δεν αναγνωρίζουμε κανένα μονοπόλιο μαχητικότητας και ευαισθησίας σε κανέναν σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ την κυρία Αποστολάκη. Ο λόγος στον κύριο Κόκαλη. Επί προσωπικού και για αυτά που είπε η κυρία Αποστολάκη, κύριε Μαρκόπουλε. Ναι, απλώς υπολογίστε και τον χρόνο. Ναι. Γιατί είστε 30 και είμαι μία. Γιατί άραγε. Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς το όλο αυτό κλίμα δεν βοηθά. Μετά την κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πλεύρης και κλείνω. Δεν βοηθά. Την ώρα της Επιτροπής να πούμε ότι η τηλεδιοίκηση τώρα, πριν μια ώρα, Αθήνα Προαστιακός λειτουργεί χειροκίνητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Κύριε Πρόεδρε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Συντασσόμεθα να γνωμοδοτήσει η επιστημονική υπηρεσία, αλλά και το δεύτερο θέμα, στην περίπτωση, για να μην υπάρχει καθυστέρηση, του κυρίου Πλεύρη. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριε Πλεύρη, κλείσουμε με εσάς. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας δίνω 5 λεπτά, 2 παραπάνω από τους υπόλοιπους, για να τοποθετηθείτε επί προσωπικού.
Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, όπως με ενημέρωσαν, διακόπηκε ένα κομμάτι της μετάδοσης όσων έλεγα. Αυτό κατά την γνώμη μου, όπως και συνολικά οι συνθήκες με τις οποίες γίνεται η σημερινή επιτροπή, δεν είναι τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο αυτό το bullying που εκδηλώθηκε, και λυπάμαι πάρα πολύ που σε επικουρία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε αυτήν την αγελιδόν επίθεση, συνέπραξε και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος θεώρησε ότι πρέπει να μου επιτεθεί, λέγοντας ότι δεν τον σέβομαι. Δεν τον γνωρίζω καν τον κύριο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Μου προξενεί κατάπληξη το γεγονός ότι επέλεξε να μου επιτεθεί. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, δεδομένης και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και του γεγονότος ότι ερευνώνται σε αυτή την εξεταστική επιτροπή οι πολιτικές, κυβερνητικές και ποινικές ευθύνες πολλών κυβερνήσεων, ο κύριος Υψηλάντης διακόπτει, αλλά δεν ισχύει γι' αυτόν ο κανονισμός της Βουλής. Παρακαλώ να σεβαστούμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι. Λοιπόν, αφήστε, οι κανόνες ισχύουν μονομερώς. Ο καθένας είναι ό,τι δηλώνει και η κυρία Ράπτη που προηγουμένως διέκοπτε, φώναζε κλπ. Διαβάζει τον κανονισμό και λέει ότι απαγορεύεται να διακόπτεις. Αυτά είναι, ξέρετε, ορατά στους πολίτες, όπως είναι ορατό ότι επιδιώκεται μία παρέλκυση. Να ζητηθεί γνωμοδότηση από το Επιστημονικό Συμβούλιο, να περιμένουμε τη γνωμοδότηση, να ξανασυνεδριάσουμε επί της γνωμοδοτήσεως, να τοποθετηθούμε και ούτω καθεξής και μέχρι τότε να μην υπάρχει κλίση μαρτύρων και να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει διερεύνηση από πλευράς της Επιτροπής. Εγώ ήδη στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής σας έκανα μία σειρά από προτάσεις σχετικά με το υλικό που θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί εδώ στην Επιτροπή. Δεν έχει διαβιβαστεί ακόμα από τον κύριο Τασούλα. Θα καταθέσω φυσικά εγγράφως αυτά τα οποία είπα προφορικά και την προηγούμενη φορά. Όπως επίσης θα καταθέσω και εγγράφως την αρχική πρότασή μας, πρόταση της πλεύσης ελευθερίας, για τους μάρτυρες που πρέπει να κληθούν, μεταξύ των οποίων είναι και ο κύριος Κώστας Καραμανλής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Χρήστος Ταϊκούρας και ο Κώστας Αγοραστός και είναι ο Χρήστος Πίρτζης. Δεν με διακόπτετε, παρακαλώ. Έχω κάποιο χρόνο για να τοποθετηθώ. Δεν θέλετε να ακουστούν, αλλά εγώ θα κάνω χρήση του χρόνου μου. Μα δεν μπορείτε να με διακόπτετε επειδή δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Αυτό, φυσικά όλα καταγράφονται και κυρίως αυτό που κάνετε. Η διοίκηση Κωνσταντίνος Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η διοίκηση της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, η διοίκηση της Τρενοσέ και της Εργοσέ, οι εργαζόμενοι που διατύπωσαν επιστολές και εξώδικα διαμαρτυρίας για τις συνθήκες λειτουργίας των σιδηροδρόμων, οι διοικήσεις της Hellenic Train, οι εμπλακέντες στην πώληση των σιδηροδρόμων, υπουργοί και κυβερνητικά πρόσωπα, οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες επιζήσασες τραυματίες και θύματα, οι διοριστέντες στην υπόθεση εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες, ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, τα πρόσωπα που έχουν κληθεί ως κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της διενεργούμενης ανάκρισης και έχουν αναφερθεί ελεύθεροι, τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα καταρχήν πρόσωπα που θα έπρεπε να κληθούν. Ξέρετε ότι πάρα πολλά από τα πρόσωπα αυτά. Σας παρακαλώ λιγάκι. Ευχαριστώ. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα πρόσωπα αυτά απαιτείται να κληθούν, όπως ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό θα συζητούσαμε σήμερα. Επιδιώκεται λοιπόν μία παρέλκυση και δεν κάνατε και τίποτε για να διαβιβαστεί το υλικό στην Επιτροπή. Επιδιώκεται μία αναστολή των εργασιών της Επιτροπής που υποτίθεται θα συνεδρίαζε από σήμερα καθημερινά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Και επιδιώκεται λισοδός και με εντυπωσίασε και γι' αυτό το υπογράμμισα και με εντυπωσιάζει φυσικά και ότι η κυρία Αποστολάκη μου έκανε αυτή την επίθεση. Επιδιώκεται λισοδός να με αποκλείσετε από την Εξεταστική Επιτροπή ενώ γνωρίζετε ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει 31 μέλη, η Πλεύση Ελευθερίας έχει έναν βουλευτή σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή και παρόλα αυτά δεν ανέχεστε ούτε αυτήν την παρουσία. 31 μέλη, μία βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και ούτε αυτό σας είναι ανεχτό. Δεν θέλετε να έχετε
καμία εκπροσώπηση που να, που, να μην μπορείτε να τη βάλετε στο δικό σας πλαίσιο. Και σίγουρα, ξαναλέω, αυτό το οποίο... Κύριοι, εσείς που αισθάνεστε ότι σας προσβάλλω, θα ψηφίσετε να με αποκλείσετε. Μην ανησυχείτε. Και θα κριθείτε για αυτό. Και θα κριθείτε για αυτό. Αν θέλετε μόνο μη με διακόπτετε, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι δεν τοποθετήθηκε κανείς σας για τη σύγκρουση συμφερόντων που έχει να κάνει με, με τις σοβαρότατες υπόνοιες μεροληψίας που υπάρχουν σε πρόσωπα που διευθύνουν και που συμμετέχουν στην Επιτροπή. Το ότι αποφεύγετε να τοποθετηθείτε και λέτε μόνο για τον κύριο Πλεύρη, που έχει και την ιδιότητα του μάρτυρα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξηγήσετε. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα καταθέσω σήμερα, για να καταχωριστεί στα έγγραφα της Επιτροπής, την πρότασή μας. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, θα έπρεπε να τοποθετηθείτε όλοι σε σχέση με τα ζητήματα τα οποία έθεσα, δηλαδή και εσείς και η κυρία Παπακώστα, όλοι όσοι τοποθετηθήκατε στην Ολομέλεια υπέρ του κυρίου Καραμανλή και τον χειροκροτούσατε, θα έπρεπε να τοποθετηθείτε σε σχέση με το ζήτημα που έθεσα, ότι υπάρχει δηλαδή στα πρόσωπά σας σοβαρότατη υπόνοια, αν όχι βεβαιότητα μεροληψίας. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, μπορώ να ολοκληρώσω, παρακαλώ, τη φράση μου. Σε δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Όχι, εντάξει, θέλετε να σας χτυπάμε προσοχές, ορίστε, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πλεύρη, συνεχίστε. Τώρα, για να πάμε στο ερώτημα. Ακούστε όμως τι γίνεται, και αυτό με συγχωρείτε, θέλω να το πω. Η επίκληση να μην μπορεί να είναι κάποιος μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής επειδή είναι μάρτυρας, κύριοι συνάδελφοι, είναι το άρθρο 14, παράγραφος 2 Δέλτα. Όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θεωρεί ότι αυτό πρέπει να ισχύσει. Και σωστά για εμένα πρέπει να ισχύσει. Το γάμα όμως, γιατί δεν έχουμε μόνο δέλτα, το γάμα στο ίδιο άρθρο λέει ότι. Δεν επικαλέστηκα αυτό, κύριε Πλεύρη. Ακούστε, την ιδιότητά σας ως ουσιώδους μάρτυρα επικαλέστηκα. Όχι και εξεταστέτος μάρτυρα. Δεν ακούγεστε, δεν καταλαβαίνω. Δεν γνωρίζω αν έχετε εξεταστεί ως μάρτυρας. Μην διακόπτετε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Είδατε τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Παρακαλώ. Εκτίθεστε. Ακούστε τι γίνεται. Άρα, ο κώδικας ποινικής οικονομίας δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Το μάρτυρας προκύπτει και σωστά από τον κώδικα. Θα μπορούσαμε εμείς, κύριοι συνάδελφοι, σοβαρά να σκεφτούμε ότι κάποιος θα μπορούσε να ανέβει πάνω, να είναι μάρτυρας και να είναι μέλος της εξεταστικής. Για τον ίδιο λόγο το άρθρο 14, ασχέτως οικονομικών, ποιους λέει? Λέει συγγενείς. Εάν εδώ πέρα είχαμε έναν βουλευτή που ήταν συγγενής του σταθμάρχη. Συγγενείς του σταθμάρχη ή συγγενείς ενός από τα θύματα, δεν θα θεωρούσαμε ότι πρέπει να εξεταστεί? Εγώ ακούω τη θέση σας, κύριε Αυλονίτη. Γι' αυτό ζητώ μία θέση από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Οπότε έρχομαι και λέω, αυτό το θέμα πρέπει να ερωτηθεί. Σας διευκρινίζω εξ αρχής, γιατί εδώ πέρα πάμε στα θέματα του βουλευτή. Εάν κρίνει η πλειοψηφία, δεν άκουσα να με προτείνει κάποιος ως μάρτυρα. Άλλο λέω, κύριε Κόκαλη. Εάν κριθεί ότι πρέπει να είμαι μάρτυρας, όχι εγώ, οποιοδήποτε εδώ μέσα, γιατί μπορεί να τεθούν θέματα που δεν υποψιαζόμαστε από προηγούμενες θητείες που μπορεί να έχει ο καθένας εδώ και δεν γνωρίζουμε. Εάν τεθεί θέμα να εξεταστεί κάποιος μάρτυρας και να είναι μέλος της εξεταστικής, θεωρώ αυτονόητο και εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να είναι μέλος. Εάν λοιπόν εσείς θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, να τροποποιηθεί, κύριε Κόκαλη, επειδή είπατε το ερώτημα ως εξής. Μπορεί να είναι μέλος εξεταστικής, γιατί εδώ δεν λέμε προσωπικά, βάζουμε το ερώτημα για να μας έρθει. Μπορεί να είναι μέλος εξεταστικής επιτροπής βουλευτής, που συγχρόνως είναι συνήγορος του κατηγορουμένου ή του υποστηρίζοντας την κατηγορία ή μάρτυρας στην ίδια υπόθεση που εξετάζει και εξεταστική επιτροπή. Να πάρουμε μια γνωμοδότηση επ' αυτού. Και από αυτού μετά κυριαρχικά εμείς αποφασίσουμε. Δεν μας δεσμεύει η γνωμοδότηση. Πιστεύω ότι με αυτό το ερώτημα ας έχουμε μια γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για να μπορούμε να ανακύψουμε όλα τα θέματα. Ο κύριος Καραθανασόπουλος, 2 λεπτά. Κύριε Κόκαλη, και κλείνουμε για να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε. Είναι η τρίτη φορά που εισηγητέ έχετε, τέταρτη, κύριε Αποστολάκη. Κύριε Πρόεδρε, με τη στάση μας. Με τη στάση μας μέσα στην Επιτροπή δεν προσβάλλουμε κανέναν. Άρα δεν δεχόμαστε να μας προσβάλλει και κανείς.
και είναι απαράδεκτη η ενέργεια της κυρίας Κωνσταντοπούλου να προσπαθεί να ταυτίσει τους βουλευτές του ΚΚΕ με τους βουλευτές της πλειοψηφίας 30 απέναντι και μόνο εγώ. Όχι, φτάνει. Υπάρχει ένα όριο και δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθούν τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Ένα. Δεύτερον, εφόσον κλείσουμε τώρα με την απόφαση που θα πάρει η Επιτροπή για το ζήτημα, θα αποσταλεί επιστολή στο Επιστημονικό Συμβούλιο για το θέμα που έγινε η πλειοψηφία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε και μετά, για να μην χάνεται χρόνος, να συζητήσουμε τις προτάσεις των κομμάτων για τους μάρτυρες και τα έγγραφα που πρέπει να έρθουν, ούτως ώστε να κερδίσουμε το επόμενο διάστημα, να έρθουν και τα έγγραφα και να ενημερωθούν οι μάρτυρες. Έτσι κι αλλιώς, το πότε θα μας απαντήσει η επιστημονική, θα δούμε και τη σύνθεση. Ο κύριος Κόκαλης. Δύο και... λεπτά, κύριε Κόκαλη. Ναι, και... αυστηρά. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι δεν καταχρώμε το χρόνο. Το είπα από την αρχή και δυστυχώς επιβεβαιώνουμε. Το είπαν κάποιοι συνάδελφοί μου ότι να μην χρονοτριβούμε, να στείλουμε από κοινού. Δεν είναι η ώρα των μαρτύρων τώρα, μέχρι να έλθει η απάντηση, η γνωμοδότηση της επιστημονικής υπηρεσίας. Πρέπει να έρθει και μετά να προταθούν μάρτυρες. Δεν μπορούμε να στείλουμε ερώτημα επειδή θα προτείνουμε τον κύριο Πλεύρη εάν έχει κόλλημα ή όχι, πρέπει να αποφασίσει η πλειοψηφία. Τώρα, εμείς θεωρούμε ως πρώτη προσπάθεια συγκάλυψης ότι έγινε την προηγούμενη Παρασκευή. Άρα, το να θέσουμε θέμα μεροληψίας παρέλκει από τη στιγμή που όλη η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε για την προανακριτική επιτροπή, τη μη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τώρα, εάν η παρούσα εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή θα είναι αμερόληπτη, θα φανεί τις επόμενες ημέρες και από τους μάρτυρες που θα δεχτεί, επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία και από τα έγγραφα και από το πώς θα πάει η διαδικασία. Από εκεί και πέρα κλείνω ότι γίνεται δυστυχώς ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Ποιος κλαίει περισσότερο, ποιος στεναχωριέται περισσότερο. Κυρία Αποστολάκη, για δύο λεπτά, κυρία Αποστολάκη, αυστηρά, για να πάμε και στη διαδικασία. Και λιγότερο, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, τα θεσμικά αντανακλαστικά μας δεν είναι επιλεκτικά. Δεν εξαρτώνται από το ποιος εκτοξεύει συγκεκριμένες επιθέσεις, από το ποιος συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν βλέπουμε ποιος λέει δεν ντρέπεστε, βλέπουμε το περιεχόμενο. Και η συμπεριφορά απέναντι στον κύριο Πάνα ήταν και πολιτικά ανεπίτρεπτη και θεσμικά ανεπίτρεπτη. Πέραν δε αυτού, το κόμμα το οποίο έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, το κόμμα του οποίου ο αρχηγός είναι ο βασικός στόχος ενός εκτεταμένου παρακρατικού δικτύου υποκλοπών και παρακολουθήσεων και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαλυφθεί. Το κόμμα το οποίο κάνει συστηματική, συνεπή, αξιόπιστη αντιπολίτευση, χωρίς φυσικά σοου και εντυπωσιασμούς, δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν εδώ μέσα να αναφέρει ότι είμαστε υποστήλωμα της Νέας Δημοκρατίας. Άλλα υποστηλώματα ας αναζητηθούν σε άλλες πτέρυγες της Βουλής. Πάντως όχι στο ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ την κυρία Αποστολάκη. Άρα, κατά πλειοψηφία δια των εισηγητών. Κάνετε κύκλο ή δεν κάνετε των εισηγητών? Αφού δώσατε, πρέπει να δώσετε σε όλους. Ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Άρα, δια των εισηγητών, συμφωνούμε κατά πλειοψηφία να διαβιβαστεί. Την κατά πλειοψηφία σε ποια πρόταση, κύριε Μαρκόπουλε? Μη με διακόπτετε. Μα σε ποια πρόταση? Έχουν γίνει δύο προτάσεις. Τρεις. Μία είναι η πρόταση, είπα, της πλειοψηφίας. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν σας έκανα εγώ, δεν σας δεν έβαλα θέμα και πρόταση. Εκτίθεστε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντοπούλου, δεν έχετε το λόγο. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να συγκεντρώσετε τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχετε το λόγο. Θέλω να συγκινήσει η διαδικασία. Σας παρακαλώ, είμαι κι εγώ αρκετά έμπειρος. Που δεν θέλετε εσείς. Είμαι αρκετά έμπειρος για να καταλάβω το τι γίνεται σε αυτή την αίθουσα. Στη συγκάλυψη ενδεχομένως να είσαι πιο παλιός από εσάς. Αλλά όχι παρακαλώ, με μεγαλύτερη θητεία λοιπόν. Συγχαρητήρια. Άρα δεν έχετε το λόγο, κύριε Κωνσταντοπούλου. Μπορείτε να το δεχτείτε αυτό.
στρατό. Μπορείτε να το δεχτείτε αυτό. Ποιο να δεχτώ? Ότι δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Σας ζητώ άρα λόγο. Κατά πλειοψηφία δια των εισηγητών συμφωνούμε να διαβιβάσουμε ως Εξεταστική Επιτροπή στον πρόεδρο της Βουλής για να την προωθήσει στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Η Εξεταστική δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ. Δεν ψηφίζει με εικαζόμενες πλειοψηφίες. Σας παρακαλώ πολύ. Πρέπει να γίνει ψηφοφορία επί συγκεκριμένων προτάσεων. Σας παρακαλώ πολύ, τοποθετήθηκαν οι εισηγητές. Για να διαπιστώσουμε κατά πόσο μπορεί ένα μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, εμείς δεν βουλευτής δεχόμαστε που συγχρόνως είναι συνήγορος των κατηγορουμένων ή υποστηρίζοντας την κατηγορία στην ίδια υπόθεση που εξετάζει τώρα. Και η Εξεταστική Επιτροπή, αν μπορεί να είναι μέλος. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα διακόψετε τις διαδικασίες, αυτό εννοείται? Δεν μπορεί να γίνει τίποτα, αλλά δεν υπάρχει. Ωραία, να παραλάβετε αυτό το οποίο έχω να...